Όνειρο τώρα, τι να ακούσω τώρα εδώ πέρα, γιατί έχουμε τον ένα και μοναδικό έτσι λαϊκό τραγουδιστή της Θεσσαλονίκης, το αγαπημένο παιδί της Θεσσαλονίκης, το καλλιτεχνερά καλλιτέχνης με, έχω χάσει τα λόγια μου όταν έχω τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη στον αέρα, και ευχαριστούμε για τη χαρά και τη τιμή που μας έκανες, Δημήτρη μου, να είσαι εδώ στο Flash 99,4. Σιγά βρε αγόρι, είμαστε κοινοί θνητοί. Σε παρακαλώ. Μ' αρέσει, γιατί να σε πω ένα πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να αξιολογηθώ αυτό που του είπα στο καμαρίνι που πήγα Χρήστο μου στο Σκορπιό Live. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης στο μαγαζί που είναι τώρα, που έκανε την πρεμιέρα του και είναι ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να το πούμε έτσι, που είναι ένας. Εκεί που μεγάλωσε. Μπράβο. Είναι ξαναγεννήθηκε ο Δημήτρης. Δηλαδή, πάτε τον ακούτε τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη και γουστάρει τόσο πολύ το περιβάλλον, τόσο πολύ το μαγαζί. Πες τα όλα, σύρε Δημήτρη μου. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας καταρχήν. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα και στον συνάδελφό του Χρήστο. Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Είναι ένας χώρος φανταστικός, καινούργιος. Έχει έναν ήχο τέλειο, έχει φώτα. Ο Στράτος ο Κιάτας που ανέλαβε και μοναδικός, επαγγελματίας, έφερε εις πέρας όλο αυτό, να ξέρεις, δεν είναι κανένα τυχαίο, ήταν 19 χρόνια μάνατζερ του Βασίλη του Κάρα. Τυχαίο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Ότι όλα είναι άκρος επαγγελματικά, δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί, ξέρεις, πολλά προβλήματα που είχαμε εμείς σε μαγαζιά ήταν θέμα ήχου. Βέβαια. Θέμα με τα φώτα. Όλα αυτά είναι, αγγίζουν το, με 10 το άριστα το 9. Σωστός. Που είναι υπερβολικός βαθμός, έτσι. Έτσι είναι. Υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει ένας μέστρος επάνω, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Συγγνώμη κιόλας να το πω, γιατί ο μαέστρος είναι μοναδικός, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός ο Σάκης, είναι. Τώρα εμείς το παρατσούκλι του το λέμε, το λέμε κροκόδιλος. Παιδιά, ο κροκόδιλος. Ο κροκόδιλος. Ναι, ναι, ο κροκόδιλος είναι όνομα και πράγμα, δηλαδή. Ο κροκόδιλος, παιδιά, έχει κάνει ένα πρόγραμμα από το πρώτο παιδί που ανοίγει το πρόγραμμα μέχρι και τα τραγούδια του Δημήτρη που του έχει βοηθήσει προφανώς κάποια τραγούδια να λες. Εντάξει, ναι. Ναι, παιδιά, είναι ένα και ένα, και το λέω σαν DJ Παύλο, παραγωγός ραδιοφώνου, Χρήστο μου. Που είναι μοναδικό όλο το πρόγραμμα. Ακούς όλο το πρόγραμμα και γουστάρεις από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Φίλε, αυτό που ήθελα πάντα και έλεγα σε όλους όσους μαέστρους έχω δουλέψει, θέλω καλή ροή προγράμματος. Σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όταν δεν υπάρχει καλή ροή προγράμματος, όσο και καλούς τραγουδιστάδες τα έχεις στα χέρια σου, βαριέται ο κόσμος. Έτσι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχώς είναι ανεβαστικό. Αν κάποιος κάποια στιγμή λέει κάποια ερωτικά τραγούδια και ξέρεις, γιατί χρειάζεται και μια πάυση, δεν μπορεί όλο ένα πρόγραμμα να είναι όλο προς τα πάνω, είμαι εγώ που λέω κάποια δικά μου τραγούδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Εμείς τώρα θα έρθουμε να ακούσουμε Δημήτρη Χρυσοχοΐδη στις γιορτές, στο μαγαζί που ξέρουμε ότι θα γίνεται και χαμός. Θέλω να μου πεις τώρα πώς είναι η δικιά σας η πλευρά του όταν πρέπει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ή και Πάσχα να διασκεδάσετε όλους εμάς και φυσικά να είστε και εσείς χαρούμενοι. Θα σου πω, Χρήστο, επειδή το κάνω αυτό 34 χρόνια, 35, δεν θυμάμαι. Το δικό μου το χόμπι, όπως ξέρει και ο Μπάμπης, είναι το καλοκαίρι, το ψάρεμα και η θάλασσα. Το χειμώνα λοιπόν, το έχω συνηθίσει, είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ας πούμε χαλιέμαι εγώ πολλές φορές με κάποια εκτρά που μπορεί να είμαι, είναι καλοκαιρινά, τα οποία μπορεί να έχει καμιά ωραία μπουνάτσα και θέλω να πάω στο ψάρεμα. Κατάλαβες, το χειμώνα ούτως ή άλλως και ειδικά οι γιορτές είναι χαρά, είναι διασκέδαση. Τι πιο ωραίο να μοιράζεις χαρά και να χαίρεται ο κόσμος. Σωστό. Ξέρεις, η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν χαρά χαρίζεις. Σημαντικό. Καταλαβαίνεις. Και αυτό λοιπόν δεν μας με ενοχλεί. Αυτό δεν με ενοχλεί. Συνήθως ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, να πούμε εντάξει για το πρόγραμμα, έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα, γιατί πλησιώνει και ο Διογέννης που θα τον έχουμε και σε λίγο κοντά μας. Ναι. Και ο Διογέννης είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Ναι. Είναι μετά και η Γεωργία Μαυρουδή, φίλοι μας. Είναι η Γεωργίτσα Μαυρουδή, η οποία είναι επίσης καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Είναι η Χριστίνα Γεωργιάδου και
Τα τρία μας τα μικρά είναι που είναι πάρα πολύ, τα μικρά σε εισαγωγικά. Σωστό. Που είναι πάρα πολύ καλοί τραγουδιστάδες, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή και ο Κωστάκης και η Βασιλεία και η Βυργινία είναι τραγουδιστάδες που θα μπορούσαν να είναι στο Fame Story και να πάρουν πρωτιές, έτσι. Όπα, Δημήτρη, είπες τη μαγική λέξη, γιατί εγώ τώρα δεν σας κρύβω ότι στο παράθυρο είναι ο τελικός σήμερα του Fame Story και το ψιλοβλέπω. Θα πήγαινες ποτέ κριτής σε κάποιο talent show? Σου έχει γίνει κάποια πρόταση ή κάτι τέτοιο? Κοίταξε να σου πω, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικά δύσκολο, θα σου πω γιατί. Έχω μια φίλη τραγουδίστρια που δεν την ξέρει ο κόσμος, έτσι, την Ευδοκία τη Ράπτη. Ναι. Και κάποια στιγμή αυτή η κοπέλα δεν πέρασε, η οποία είναι, σου μιλάω για τεράστια τραγουδίστρια. Μπορεί να σου πει, ας πούμε, από Queen μέχρι φτάσανε πικρά γαμπέρια στο κουτούκι του Γιαβρή. Του Γιαβρή για το σκίσι. για τέτοιο ταλέντο σου μιλάω, και μια κοπέλα σπουδαγμένη με φούγκα κτλ. Τώρα να πάει για την κρίνη κοκκίνου, δεν ξέρω, δεν το βλέπω λίγο. Δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Ναι. Αλλά οι τραγουδίστρες σήμερα που είναι επώνυμες είναι υποδιέστερες από αυτήν την τραγουδίστρια που σου λέω. Είναι ίσως η καλύτερη τραγουδίστρια που έχω ακούσει. Έτσι. Ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Ωραία. Επανέρχομαι λίγο και το σχόλιο. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον κριτή και να πω ένα παιδάκι το οποίο έχει όνειρα και έχει πάθος και φλόγα μέσα του και να του πω, αδερφέ μου, δεν κάνεις βρε αγόρι μου για τραγουδιστής. Άστο. Βέβαια. Και να το στεναχωρήσω, κατάλαβες. Οπότε δεν θέλω να ασχοληθώ με το άθλημα. Κλείνω την παρέδυση του Κρητή και πάμε ξανά στο Σκορπιό, γιατί έρχονται άγιες μέρες και ο κόσμος πρέπει να γλιτήσει, να διασκεδάσει και νομίζω γιατί πρέπει να έρθουν όλοι στο Σκορπιό. Θέλω έτσι να το τεκμηριώσω. Καταρχάς θα σου πω γιατί. Γιατί είναι ένας χώρος καταπληκτικός, καινούριος. Έτσι. Καθαρός. Οι τιμές νομίζω είναι πολύ normal για αυτό που προσφέρει το συγκεκριμένο μαγαζί. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαν μέτρο σύγκρισης, να κοιτάμε τι μας παρέχει ένα μαγαζί. Πάρα πολύ normal τιμές για ένα τέτοιο χώρο με τόσους καλλιτέχνες που είναι όλοι καλοί, έτσι, με τόσους μουσικούς, με 10 μουσικούς, με 60-70 άτομα γενικά είναι το προσωπικό του Σκορπιού που εξυπηρετεί τον κόσμο στο μέγιστο βαθμό, έτσι. Και δεν είναι οι τιμές αυτοί οι οποίες είναι απροσέγγιστες. Έτσι. Δηλαδή σήμερα έχουμε κρίση ακόμη. Τι να κάνουμε τώρα. Γίνεται χαμός. Δεν μπορεί να ζητάς, ξέρω εγώ, για ένα μπροστινό τραπέζι 3-4-5 χιλιάρικα. Που... Δεν νοείται αυτό τη σημερινή εποχή. Ζητάνε κάποιοι συνάδελφοι όμως. Δημήτρη μου. Κοίταξε. Οι συνάδελφοι καλά κάνουν και το ζητάνε. Αυτοί που πάνε και το πληρώνουν, τι να κάνουμε. τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Αν εγώ σου πω στο Σκορπιό, ας πούμε, ότι πουλάω τον προσινό τραπέζι 5 χιλιάρικα και εσύ έρθεις, καλά να πάθεις. Δεν σου πω. Σωστό. Δεν είναι. Έχεις δίκιο. Το κλείνουμε αυτό. Καλή διασκέδαση στο Σκορπιό. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Θα είναι εκεί όλη η ομάδα για να σας διασκεδάσει. Είναι εκτός αυτή η εβδομάδα που θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα και την άλλη λογικά. Έτσι. Λογικά θα κάνουμε Κυριακή και με ερωτηματικό η Δευτέρα, γιατί πιστεύω θα είμαστε κομμάτια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί... ναι, αλλά και γεμάτη. Έτσι. Αυτό είναι το θετικό. Ναι, δεν το συζητώ. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, Δημήτρη μου, τα COVID το ένα το άλλο, ξαναπανήρθαμε στην πραγματικότητα. Στην κανονικότητα και στην πραγματικότητα. Καλά θέλω, έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμα, λες, ε. Ξαναυξάνονται τα κρούσματα, βλέπουμε εδώ πέρα, γίνεται χαμός στην πόλη. Έχω ακούσει τώρα για ένα φίλο μου που είναι όλη η οικογένειά του με COVID. Άμα, ευτυχώς περνάει. Λίγο προσοχή. Το περνά στα γρήγορα. Λοιπόν, ακούμε ένα. Ναι. Παιδιά, έχουμε και 2-3 ακόμα ερωτήματα. Κάνουμε γρήγορα στο Δημήτρη για να μην το καθυστερούμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστεί ο άνθρωπος. Καταρχήν, έχουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό χαλί. Ακούμε τόση ώρα εδώ, ακόμα και στον ύπνο μου. Είναι η τελευταία έτσι. Δουλειά τραγούδι. Το τραγούδι που έχω βγάλει. Ναι. Μπράβο, και με μια πολύ σημαντική υπογραφή του φίλου μας Βασίλη Καρά. Το στιχάκι είναι ο Βασίλης. Ναι. Έτσι, ο στίχος του Βασίλη. Ξέρω ότι έχεις επικοινωνία με τον Βασίλη. Να μας πεις και τα τελευταία νέα, πώς είναι τα πράγματα και εκεί. Δεν ξέρω αν θες να τα μοιραστείς μαζί μας, πώς είναι τα πράγματα. Αδερφέ, κοίταξε, ο άνθρωπος δίνει τον αγώνα, μια χαρά είναι, παλεύει. Ναι. Γενικά, κοίταξε, να σου πω. Μία ασθένεια δεν πάβει να είναι μία ασθένεια, γιατί είναι σοβαρή. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, καράς είναι αυτός, δεν μασάει. Εννοείται δεν μασάει. Αυτό. Αυτό. Και πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή... Το στιχάκι αυτό και να σε καταλάβεις. Ήταν ο Βασίλης, με έχει δώσει πάνω από 50 τραγούδια. Για να τα δω. Του έλεγα, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει. Άντε ρε Μίτσο, τελείω να μου πεις κάτι τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι, όπως με το που άκουσα,
Δεν θυμάμαι γιατί πήγαινα στην Αθήνα. Πήγαινα οδικός για Αθήνα. Και κάποια στιγμή άκουγα και με το που ακούω αυτό το τραγούδι έφαγα μαχαιριά στην καρδιά. Γι' αυτό και το είπα έτσι. Πολύ ωραίο τραγούδι και βγαίνει και με αυτό ο Δημήτρης ο Σκορπιό, παιδιά, και ο κόσμος ήδη το έχει αγκαλιάσει. Είναι ένα τραγούδι που το γουστάρω πολύ, να ξέρεις, το γουστάρω πολύ. Όλοι. Και εγώ δηλαδή. Έχει να πει ρε παιδί μου, έχει να πει. Μιλάει για έναν έρωτα μεγάλο, για μια καψούρα μεγάλη που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την ξεπεράσει και τη βλέπει ακόμη και στον ίδιο. Κατάλαβες. Έχω και, έχω και δύο ερωτήματα τώρα εδώ, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι και με το TikTok. Έχουμε παράθυρα στο TikTok. Ρωτάει ένας φίλος μας ο Παναγιώτης, ρώτα το λέει το Δημήτρη Χρυσοχοίδη, γιατί δεν λέει ποτέ το Δημήτρη χάνουμε. Τι ερώτηση είναι αυτή. Θα σου πω. Καταρχάς αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο και είναι τραγούδι που το έχει βγάλει ο Καράς για έναν κουμπάρ του, κολλητό του, αδερφικό του φίλο. Και αν είναι κάποιος να τραγουδήσει κάποια στιγμή, δικαιούται να το τραγουδήσει ο Καράς. Αυτή είναι μια αλήθεια που λες, μπράβο. Που ο φίλος του δεν είναι εν ζωή και τον πονάει πάρα πολύ και γι' αυτό δεν το έχει πει ούτε ο ίδιος. Σωστό. Στα live. Σωστό. Παιδιά, θέλω να πω τώρα για τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Πάλι ξανατονίζω, γιατί ο Δημήτρης δεν βγαίνει τόσο συχνά πυκνά στις εκπομπές, τις αποφεύγει, δεν θέλει να μιλάει. Και χαρά μας που είναι εδώ σήμερα. Εντάξει. Θέλω να το ρωτήσω και επίσης να το πω, γιατί είναι το πιο αγαπημένο παιδί. Από τα αγαπημένα παιδιά του ελληνικού πενταγράμμου. Δηλαδή, όποιος έρχεται Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται να μην περάσει, ρε παιδί μου, από το Δημήτρη να το δει στο Σκορπιό. Δηλαδή, τι είναι Αντώνης Ρέμος. Ποιοι έχουν παρελάσει, ποιοι έχουν έρθει να σε δουν καταρχήν. Όλοι φίλοι μου. Γίνεται πανικός και σε είδα το τελευταίο βίντεο που είδα στην Αθήνα που κατέβηκε στο φίλο μας τον Βέρτη. Και εκεί έγινε πάλι ο χαμούλης. Με το... Ρε Μεσίκος του λέω, ρε Νίκο, του λέω, έχω φάει και πολύ κοντά που να σκάσω. είχαμε πάει τέλος πάντων και φάγαμε υπερβολικά και πήγα να πιω κανένα ουίσκι να χωνέψω, κατάλαβες το. Έχει ο Νίκος, τώρα σήκω, εντάξει, τώρα είναι, άκου να σου πω, στη ζωή μου έχω δώσει μόνο βοήθεια και αγάπη. Αυτό φημολογείται για σένα. Δεν έχω κάνει, επειδή είναι και αργά θα σου πω τη λέξη και ας είναι και όμοι, δεν έχω κάνει πουστιά ποτέ σε κανένα. Το καταλαβαίνεις. Σημαντικό. Γι' αυτό που έδωσα, αυτό εισπράττω. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχω στερήσει την καριέρα από κανέναν φίλο μου και το ξέρουν και οι ίδιοι τραγουδιστοί, μόνο τους έχω βοηθήσει. Προφανώς σε όλη αυτή τη βοήθεια που ξέρουμε όλοι ότι έχεις κάνει, θα έχεις νιώσει κάποια στιγμή από κάποιους και κάποια ευχαριστία που τους έδωσες την αγάπη τους και δεν στη δώσαν πίσω. Κοίταξε, θες να σου πω κάτι. Τα παιδιά συνήθως στο συνάφι μου με αγαπάει και τους αγαπάω. Τώρα το θέμα ευχαριστίας, τώρα εγώ δεν κάνω ποτέ ταμείο ότι δίνω, ότι παίρνω. Εγώ το κάνω με την καρδιά μου και με την ψυχή μου. Αν ο άλλος τώρα το εκλάβει ότι με χρησιμοποίησε, καλά κάνει και το εκλαμβάνει έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα. Σωστό. Προχωράμε. Είναι όταν έχεις Δημήτρη Χρυσοχοίδη πρέπει να κάνεις με τις ώρες εκπομπή. Δεν είναι για εμείς τον βγάλαμε να πούμε ευχές. Τώρα να αρχίσουμε και πιάσουμε και την πολιτική, γιατί γίνονται οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα ξημερώσουμε. Ευχές να μας πει. Πριν τις ευχές, κάτσε να τοποθετηθεί και σε αυτό, γιατί πάντα τοποθετείτε με την επικαιρότητα. Το θέμα της πολιτικής. Επειδή έχουμε ένα αγωνία οικόπεδο στον πλανήτη, αλλά δυστυχώς το κυβερνούν λαμόγια και καρεκλοκένταυροι, γι' αυτό και δεν πάει μπροστά. Αυτή η χώρα, αυτή η Ελλάδα λοιπόν, φυλάκισε τον Θεόδωρο Κολοκοθρώνη. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα εσύ. Ναι. Η Ελβετία ακόμη έχει τον Καποδίστρια μπροστά και γι' αυτό πήγε μπροστά αυτή η χώρα. Και εμείς τον φάγαμε τον Καποδίστρια. Τι ψάχνεις να βρεις. Αυτή η χώρα έβγαλε τους μεγαλύτερους ήρωες και τους μεγαλύτερους προδότες. Δυστυχώς και απ' έξω θέλουν να μας φάνε, γιατί έχουμε γωνιακό οικόπεδο. Δεν υπάρχει. Είναι η Ελλαδίτσα μας λοιπόν, αυτή η χώρα που μεγαλώσαμε και ζούμε και την αγαπάμε. Έχει τα πάντα όλα. Έχει καταρχάς ήλιο, έχει θάλασσα, έχει βουνά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει η Ελλάδα. Απλά ήταν σε λάθος χέρια τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Γιατί όμως δεν φταίνε μόνο αυτή. Θα σου πω, γιατί και ο κόσμος ψήφιζε κατά βούληση. Δηλαδή τι είσαι εσύ, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, με το Πασόκ. Γρήγορα είσαι με το Πασόκ να βάλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο να τους τακτοποιήσουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια, τι κάναν όλοι αυτοί, μαζεύανε ψηφοφόρους. Το ίδιο συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχουμε εμείς, έχουμε άκρη στη Νέα Δημοκρατία, βάλουμε το παιδί κάπου στο δημόσιο, κάπου να βολευτεί, να γίνει δηλαδή τεμπέλης. Κατάλαβες. Oh. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι, έτσι και είναι, να πληρώνεται άνευ λόγου και αιτίας.
Είναι... Το θέμα είναι ότι είχα ένα κουμπάρο που συγχωρέθηκε και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Όταν ήρθε λοιπόν από την Αμερική, ξέρεις τι μου είπε, τόσους δημοσίους υπαλλήλους δεν έχει ούτε η Αμερική, αγόρι μου. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Όλοι καταλαβαίνουμε. Τίποτα. Κλείνουμε αισιόδοξο όσο μπορούμε. Τα καταπίνουμε όλα αυτά. Αλλά κάποια στιγμή και πρέπει να κάνουμε και επανάσταση. Δεν γίνεται να τα καταπίνουμε μια ζωή. Όχι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καταρχάς ηγέτης που να πάρει αυτή τη χώρα. Και Κασελάκης, ρε φίλε, ήρθε. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω όσον αφορά το θέμα Κασελάκη. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει στην κάμαρή του. Εντάξει. Αν είναι ικανός και πάρει αυτή τη χώρα και την πάει μπροστά, θα το επικροτήσω. Η εμπειρία σου και το εμπειρικό, κλείνω το, την πολιτική παρένθεση με αυτό, το μάτι σου το έμπειρο. Ποιος νομίζεις ότι από όλους αυτούς που είναι τώρα στο... Αυτή τη στιγμή που βλέπω κανένας. Πιστεύεις ότι είναι καλός? Ούτε να, Άγιος να Βασίλης. Ούτε Άγιος Βασίλης δεν μας σώζει τώρα. Ο κανένας. Ο κανένας, τίποτα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μπράβο, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευχή που έβωσες. Και θέλω να μου πεις τώρα, επειδή έρχονται και άγιες μέρες, έρχεται και η αλλαγή του χρόνου, εμείς δεν θα τα ξαναπούμε. Τι εύχεσαι στον κόσμο που μας ακούει, μας βλέπει, σε όλη την Ελλάδα? Καταρχάς τους εύχομαι όλους να έχουν το τραπέζι τους γεμάτο, να έχουν υγεία σωματική και ψυχική. Και να έχουν μέσα τους αγάπη και όχι κακία. Η κακία. Αν έχω εγώ σε σένα κακία, μπάμπι μου, και εσύ δεν το ξέρεις, τρώει εμένα. Δεν τρώει εσένα, καταλαβαίνεις. Εύχομαι καταρχάς να είναι υγιής όλος ο κόσμος και κάποια στιγμή αυτή η χώρα να πάρει μπρος. Τίποτα άλλο. Αυτό θέλουμε από το 24 που θα μας έρθει. Αυτό θέλω και εγώ πολύ όμως. Έτσι. Υγεία, αγάπη και πράγματα. Επειδή και ο Στράτος από το Σκορπιό με έβαλε και το καινούργιο στο τραγούδι στο κινητό του να ακούσω, παιδιά, και τη Χρυσοχοΐδης με νέα άσματα που θα γίνει χαμός στο Πανελλήνιο, να ξέρετε. Κάνω μια επανεκτέλεση που είναι ένα τραγούδι που το έχω κατά νου. Μ' αρέσει πολύ, χρόνια. Το άκουσα κι εγώ. Πάρα πολλά χρόνια. Και το έλεγε ένας καλός τραγουδιστής και μου άρεσε το τραγούδι και επειδή δεν ξέρω το παιδί που βρίσκεται τι κάνει. Είπα να το πω γιατί αυτό είναι αμυγός Χρυσοχοΐδης τόσο. Ναι. Γι' αυτό και θα το πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ και σου ταιριάζει και σου πηγαίνει πάρα πολύ. Νομίζω ότι... Είναι αμυγός Χρυσοχοΐδης. Αυτό. Τα καλύτερα, Δημήτρη μου, γερός και δυνατός σε σένα και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Και ό,τι και αν κάνεις, ειλικρινά το αξίζεις. Είμαι μέσα από την καρδιά μου, το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καληνυχτούμε τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη με την κομματάρα που έβγαλε Δημήτρης Χρυσοχοΐδης και στίχη Βασίλης Καράς. Να τα λέμε και αυτά. Και Βασίλης Δαραμούσκας μουσική. Μπράβο, ναι, να το λέμε. Σημαντικός και αυτός έχει γράψει, για να ξέρεις, του Βασίλη του Καρά το τραγούδι από το βορρά μέχρι τον νότο. Έχει γράψει κι άλλο, α, σου δίνω ένα στίγμα. Εντάξει, μόνο αυτό που είπε φτάνει, δεν χρειάζεται. Μπράβο, ρε Βασίλη, ταλαντούχος και ο Βασίλης. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια.